Φίλες και φίλοι, θέλω να καλωσορίσω στο σημείο αυτό της εκπομπής μας τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον οποίο τον είχαμε και άλλες φορές στην προσπάθειά μας να εκπέμψουμε μηνύματα εξωστρέφειας σε συνδυασμό βεβαίως με την επίγνωση την ιστορική των πραγμάτων. Καλημέρα κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Γεωργιάδη. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Κύριε Γεωργιάδη, να μπούμε κατευθείαν στο ζουμί των ερωτημάτων και των προβληματισμών που έχω στα επόμενα 10 λεπτά για σας. Υπάρχει πραγματικά πίεση, σφοδρό ενδιαφέρον ή όχι και τόσο μεγάλη τελικά πίεση, πρεμούρα θα λέγει κανείς, για την επίλυση του σκοπιανού παύλα μακεδονικού ζητήματος εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ευρώπης, της Γερμανίας κτλ. Δηλαδή είναι περισσότερο ένας συνδυασμός εσωτερικής εκμετάλλευσης της κυβέρνησης Τσίπρα ή πραγματικά υπάρχουν αντικειμενικές ανάγκες για να λυθεί? Όσον αφορά την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, πάγια θέση τους είναι ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να επιληθεί το ζήτημα της ονομασίας για να μπουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Είναι κάτι που τους ενδιαφέρει για λόγους γεωπολιτικούς και πολιτικούς. Δεν είναι η πίεση αυτή τώρα μεγαλύτερη από ό,τι ήταν πέρσι ή πρόπερσι. Είναι η ίδια πίεση. Μπορώ να σας πω ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει τόσο ισχυρή ατζέντα για τα Βαλκάνια όπως είχε η κυβέρνηση Χίλαρη Κλίντον, ας πούμε, υπουργού εξωτερικών ή εποχής Bush. Άρα η πίεση υπάρχει, αλλά δεν είναι τεράστια από εκεί. Δεν πιστεύω ότι είναι, ότι δεν έχω συναντήσει εγώ προσωπικά σε επαφές που κάνω σε κανένα ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό. Από την Ευρώπη η πίεση είναι μεγαλύτερη, κυρίως από τη Γερμανία, η οποία θέλει να εντάξει τα Σκόπια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θέλει να προχωρήσει αυτή η ενοποίηση των Βαλκανίων δια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και υπό την έννοια αυτή, εκεί η πίεση είναι ασφαλώς λίγο μεγαλύτερη. Αλλά μην το μυθοποιούμε στο μυαλό μας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει πολύ μεγαλύτερη γεωπολιτική και οικονομική και πολιτική σημασία και για την Αμερική και για την Ευρώπη από ό,τι έχουν τα Σκόπια. Άρα, στην πραγματικότητα, τελικά πάλι σε εμάς μένει να αποφασίσουμε αν μας ενδιαφέρει να λύσουμε αυτό το θέμα τώρα, αργότερα, πολύ αργότερα ή και καθόλου. Την πραγματική πίεση, αν με ρωτήσεις όλη την εξίσωση ποιος πιέζεται στα αλήθεια πολύ, αυτή είναι η ίδια Σκοπιανή. Ο λόγος είναι, όπως ξέρετε, ότι το κράτος έχει φτάσει δύο φορές κοντά στην πλήρη διάλυση. Έχουν βαθύ διχασμό μεταξύ Σλάβων και Αλβανών. Και υπό την έννοια αυτή, αυτοί βασικά έχουν το κίνδυνο να μπουν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια να θωρακίσουν την ενότητα του δικού τους κράτους. Ένας τρόπος που θα μπορούσε να προσεγγιστεί διαλεκτικά το θέμα είναι ότι υπάρχει η προοπτική να συρθεί, αν θέλετε, ή να δοθεί το μήνυμα προς τον σερβικό παράγοντα να απαγκιστρωθεί από τον εναγκαλισμό με τη Ρωσία. Και αυτό προφανώς πρωτίστως το θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και δευτερευόντως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως η Γαλλία και η Γερμανία. Αυτό όμως περνάει μέσα από τα συγκοινωνούντα δοχεία. Δίνουμε κάτι στους Αλβανούς, χωρίς διάλυση Σκοπίων βεβαίως, έτσι όπως το φαντάζονται οι μεγάλοι αυτοί παίκτες, στα Σκόπια. Δίνουμε κάτι στον αλβανικό παράγοντα και αφαιρούμε πίεση εις βάρος του σερβικού παράγοντα στο βόρειο Κόσοβο, ώστε να έχουν το δέλεα οι Σέρβοι να συμπράξουν για να απαγκιστρωθούν από τη Ρωσία. Αυτό δεν συνιστά ένα ιδιαίτερο μοχλοπίεσης? Υπάρχει και αυτό. Όμως τους Σέρβους πιο πολύ τους ενδιαφέρει η δική τους ενταξιακή πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά των Σκοπίων. Μην νομίζω ότι οι Σέρβοι έχουν και καμία ιδιαίτερη πρεμούρα για τα Σκόπια. Δεν τρελαίνονται. Οι Σέρβοι ενδιαφέρονται πράγματι για την δική τους πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα μην το συνδέουμε τόσο μεγάλο βαθμό. Αν με ρωτάτε εμένα, έχουμε πολύ υπέρ της εντάξεως της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχαμε και τη δολοφονία ενός ήπιον τόνων Σέρβο από το Κόσοβο, του Ιβάνοβιτς, που ίσως ακριβώς να βρίσκεται σε αυτήν την αντιπαραβολή προτεραιοτήτων με τους, ας πούμε, πιο σκληροπυρηνικούς φιλορώσους στη Σερβία. Γι' αυτό και το έβαλα μέσα στην μεταβλητή στη συζήτηση. Αυτό δεν το συνδυάζω τόσο πολύ με το θέμα των Σκοπίων. Το θεωρώ λίγο διαφορετικό. Ίσως επειδή στο Κόσοβο θέλουν. Στην πραγματικότητα, αυτό πιστεύω ότι έχει συμβεί το εξής. Εξελέγει στα Σκόπια μια πιο μετριοπαθής κυβέρνηση οπωσδήποτε σε σχέση με τον κύριο Γκρούεσκι. Κάποιο στο εξωτερικό, πιθανολογώ η κυρία Μέρκελ, χωρίς να το ξέρω, δεν ήμουν εκεί, είπε στον Τσίπρα, παιδάκι μου, εσύ που τα λύνεις όλα, δεν θα μπορείς και αυτό. Αυτός θα είπε με τη γνωστή του έτσι αντίσταση στη Μέρκελ, βεβαίως, καγκελάριο, τι πείτε. Γινώντας στην Αθήνα θα σκέφτηκε πονηρά, γιατί είναι πολύ έτσι Τσίπρας αυτό, ότι ρε παιδάκι μου, αν παραλύσω το Σκοπιανό θα πλακωθούν στη Νέα Δημοκρατία, ο Σαμαρά με τον Κυριάκο, με τον Γεωργιάδη, με την Τώρα κτλ. Με αυτά τα κίνητρα, δηλαδή να έχει ικανοποιημένη την καγκελάριό του και την διάλυση της Νέας Δημοκρατίας, προχώρησε στην ανακοίνηση αυτού του θέματος. Αυτό αποδεικνύεται και από την τακτική που ακολούθησε.
Ένας που θέλει να λύσει το θέμα δεν θα ακολουθήσει αυτή την τακτική, θα ενημέρωσε τους πολιτικούς αρχηγούς, θα εξασφάλιζε πρώτα πολιτική συνέλευση, θα βάλει στον καμένο και μετά θα ξεκίνησε η δημόσια συζήτηση. Αυτό θα κάνω όλα ανάποδα, γιατί ο στόχος δεν είναι τελικά να λυθεί το θέμα τόσο, όσο το να το χρησιμοποιείς για λόγους εσωτερικής πολιτικής σκοπιμότητας. Αυτή είναι τώρα η ουσία του θέματος. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το ποσοτικό επίρρημα που χρησιμοποιείτε, το τόσο, διότι ήθελα ακριβώς να δω τις σκέψεις σας, γιατί σίγουρα υπάρχει ενδιαφέρον για την επίλυση από το εξωτερικό, αλλά ήθελα κιόλας να δω κατά πόσο εσείς θεωρείτε ότι ο Τσίπρας μαζί με τον Καμένο είναι σε μια συντεταγμένη πορεία από τη μία δολιοφθορά σε εισαγωγικά στη δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας και ταυτόχρονα ιεροποίησης του Καμένου ακόμα και σε μια προοπτική εκλογικού ευνηδιασμού, ούτως ώστε να περιοριστεί η αυτοδυναμία του κ. Μητσοτάκη. Η στάση Καμένου, να ξέρετε, είναι σε συνεννόηση με τον Τσίπρα από την αρχή. Δεν είναι σε διάσταση. Η συμφωνία ήταν εγώ θα λέω όχι, εσύ θα λες ναι, μήπως παρασυρθεί η Νέα Δημοκρατία και τη βάλουμε στη μέση. Αυτό ήταν από την αρχή. Η Νέα Δημοκρατία δεν τσίμπησε, κατά το κοινό λεγόμενο, και τους χάλασε όλο αυτό το σχέδιο. Αυτό έχει γίνει. Τώρα βεβαίως η υπόθεση των συλλαλητηρίων βάζει μια νέα διάσταση στην εξίσωση, γιατί από εκεί που ακόμα δεν κατέβαινε στους δρόμους και λέγαμε ή καλός ο Τσίπρας δεν κατέβαινε ακόμα στους δρόμους, ξαφνικά κατέβηκαν 500.000 άνθρωποι. Εδώ βεβαίως να τονίσουμε ότι τα συλλαλητήρια τα σεβόμαστε και όπως είπε και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν μπορείς παρά την ευαισθησία του κόσμου να την βλέπεις. Αλλά όπως έλεγε και ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής ο αείμνηστος, δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο πεζοδρομίου η εξωτερική πολιτική. Θέλει ένα μέτρο σε αυτό. Ακούσατε. Φυσικά και δεν μπορεί να γίνει σε επίπεδο πεζοδρομίου η εξωτερική πολιτική. Αλλά και από την άλλη θα σου το πω αντίστροφα. Το να επιβάλλεις στον ελληνικό λαό μια λύση που δεν θέλει, αυτό δεν γίνεται. Ναι, αλλά εσείς λέτε ότι το 1920 επιβλήθηκε ο εξωστρακισμός ουσιαστικά του Βενιζέλου και έκανε λάθος ο λαός. Εγώ δεν είπα ότι δεν έκανε λάθος, αλλά στις δημοκρατίες ο λαός, να ξέρετε, δεν είναι αλάνθαστος μεν, αλλά είναι κυρίαρχος. Ο λαός μπορεί να κάνει και λάθος, είναι δικαίωμά του. Δεν είναι δυνατόν και νοητόν σε μια δημοκρατία να έρθει μια πεφωτισμένη δεσπότια και να επιβάλλει στο λαό μια λύση με την οποία ο λαός είναι σπόδρο αντίθετος. Αυτό δεν μπορεί να γίνει σε δημοκρατικό καθεστώς. Και ούτε σας ανησυχεί. Αλλά προφανώς οι πολιτικές ή τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τι θέλει ο ελληνικός λαός. Ούτε σας ανησυχεί ίσως η πρεμούρα του κυρίου Κοτζιά, η ταχύτητα με την οποία με το που ήρθε από την Αμερική και τον κύριο Ερντογάν κάλεσε στην Ελλάδα και τα Σκόπια προσπαθεί να βρει τέλος πάντων μια αποφόρτιση σε αυτό το κλίμα για να δημιουργήσει ίσως θετικές προοπτικές για τον τόπο, στην πιθανότητα, για τη χώρα, στην πιθανότητα να εδραιωθεί η κυριαρχία του αμερικανικού παράγοντα και μάλιστα κόντρα σε αυτόν τον άγαρπο επεκτατισμό πλέον της Τουρκίας, γιατί ίσως το τσουνάμι της Τουρκίας δεν το έχουμε δει ακόμα. Αυτό δηλαδή δεν θεωρείται ότι είναι ισχυρό επιχείρημα ότι θα έπρεπε να λυθεί το Σκοπιανό τώρα. Άρα μάλλον προκρίνεται υπομονή. Η ένταξη στο Σκοπείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ΝΑΤΟ μετά από μια λύση στο ζήτημα με την Ελλάδα, γιατί εμποδίζει την Τουρκία να συνεχίσει την επέκταση στα Σκόπια. Δεν το έχω καταλάβει αυτό το επιχείρημα. Το λένε διάφορα, ενώ χαλάρι γιατί. Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, επενδύσει συνεχίζονται στα Σκόπια, θα είναι εκείνη ισχυρή οικονομικά. Δεν επηρεάζεται η τουρκική διείσδυση στα Σκόπια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, μην κοροϊδευόμαστε. Τι προκρίνεται λοιπόν, υπομονή για να δούμε πόσο θα μειωθεί. Για μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά στο ζήτημα. Η Ελλάδα δεν επήγεται καθόλου να λυθεί το θέμα αυτό τώρα. Δεν έχει κανένα ιδιαίτερο λόγο να πρέπει να λυθεί μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι τον άλλο Ιούνιο, μέχρι τον παράλληλο Ιούνιο. Αυτοί που επήγονται είναι Σκοπιανοί. Αυτοί που επήγονται οφείλουν να φέρουν στον ελληνικό λαό μια λύση να τον ικανοποιεί. Άμα δεν φέρουν λύση στην Ευρώπη, δεν θα ψηφίσουμε καμία λύση. Και άσως να περιμένουν πότε θα εδεήσουν να φέρουν τη λύση που θέλουμε. Και για να καταλήξουμε κύριε Γεωργιάδη και να σας ευχαριστήσουμε για την συζήτηση αυτή, πόσο πιθανό θεωρείτε όλο αυτό, είπατε προηγουμένως δεν το αποκλείεται καθόλου, αλλά μπορούμε να το συγκεκριμενοποιήσουμε. Θεωρείτε ότι μέσα στο 18 μπορεί να γίνει εκλογικός ευνηδιασμός? Εκλογές βάση... αυτή τη στιγμή. Εγώ θεωρώ δε ότι μπορεί να γίνουν και νωρίτερα από το Σεπτέμβριο που πολιτικά. Ακριβώς αυτό ίσως και εγώ υποθέτω ότι όλο αυτό εντάσσεται στην αποδυνάμωση της προοπτικής για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Εάν ο Τσίπρας κρίνει ότι με τακτική που ακολουθεί μειώνει την ελπίδα του Μητσοτάκη για αυτοδυναμία, θα κάνει εκλογές, μην έχετε καμία αμφιβολία. Γιατί ίσως γνωρίζει ότι από το 18 τον Αύγουστο και μετά, επί της ουσίας, δεν φεύγουμε από την δύσκολη επιτήρηση. Καλά αυτό. Αυτό πια το έχουμε καταλάβει όλοι. Οι δηλώσεις του κ. Ρέκλινγκ, ειδικά οι χθεσινές, είναι πολύ διαφωτιστικές, έτσι, ότι ελάφρυνση χρέους μόνο αν δεν αντιστραφούν οι μνημονιακοί νόμοι.
Και άρα μπορεί να πηγαίνουμε πράγματι σε ένα συνδυασμό εκμετάλλευσης του Σκοπιανού ζητήματος για την αποδυνάμωση της δυναμικής Νέας Δημοκρατίας, ίσως και την απειλή σχηματισμού δεξιότερου κόμματος. Ήταν το τέλειο για τον Τσίπρα. Κόμματος, ναι. Προφανές ότι ο Τσίπρας το τέλειο, αυτό που έφτιαξε το μεγάλο Μαξίμου, θα ήταν να δημιουργεί ένα κόμμα δεξιότερης Νέας Δημοκρατίας που να μπορεί να κόψει ψήφους από τον Μητσοτάκη. Είναι απόλυτος προφανές αυτό. Και θεωρώ ότι είναι θεμητό αυτή τη στιγμή ούτε εσείς ούτε η Νέα Δημοκρατία να μην παίρνει θέση όταν δεν υπάρχει στοιχειωδώς κυβερνητική θέση. Μα τώρα μας καλούν να πάρουμε θέση σε κάτι που δεν υπάρχει. Είναι. Κύριε Γεωργιάδη, κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.